τα τείχη συμβολίζουν την πόλη μας, παιδιά, συμβολίζουν το Ηράκλειο. Είναι ίσως από τα ελάχιστα τείχη που διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα τείχη του Ηρακλείου είναι χάλια, ενώ θα μπορούσαν να ήταν ωραία πόλη. Δεν θα υπήρχε το Ηράκλειο, δεν υπήρχαν τα τείχη. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι και συναισθηματικά. Έχουμε μεγαλώσει γύρω από αυτά. Α, τα τείχη, τα κτίσματα ή τείχη γενικά. Με τα ζάρια, τα μπεντένια. Για μένα τα τείχη είναι αυτά. For me, the wall is so what I'm thinking about. Προστασία είναι ένας... Από τον εχθρό, από το Eurogroup. Εγώ είμαι από το Βερολίνο και τα τείχη τα καταλαβαίνετε. Τι μου συμβολίζουν. Και ήμουν πολύ ευγνώμων όταν πέφτανε. Δεν είναι όμως και καλό το να, πούμε, να μην υπάρχουν τείχη, να μην υπάρχουν τα όρια, να μην υπάρχουν τα σύνορα αυτό. But there are some walls in between the human beings. Καταπίεση δεν είναι τα τείχη. Είναι ψηλά, σε κλείνουν, είναι σαν να μην σε αφήνουν ελεύθερο. Είναι και τις φλέκες τα τείχη. Τα οποία τείχη, μεταφορικά φυσικά, σχετίζονται είτε με τα δικαιώματα του ανθρώπου, είτε με τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου. Είναι ένας περιορισμός τα τείχη. Βάζεις τη ζωή σου και την κλείνεις εκεί, η ασφάλειά σου. Η ζωή είναι απ' έξω. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που νιώθεις την ασφάλεια μέσα στα τείχη και μετά φοβάσαι, αλλά θες κιόλας να βγεις, να κάνεις τον πηγιόν. You need to think beyond. What is that? What do you think after 1,000 years? You know, people traveling to others, other planets, you know, with their own vehicle or something like that. Imagination, I think. Imagination, yeah. Πέρα από τα τείχη, θα έλεγα ότι υπάρχει η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα. Όνειρα, ελευθερία. Μία πόλη υπάρχει. Υπάρχει μία πόλη. Τι υπάρχει? Κάτι το οποίο δεν μπορείς να δεις, γιατί τα τείχη είναι μεγάλα και δεν βλέπεις. Εκτός και έτσι απάνω στα τείχη. Πέρα από τα τείχη, μπορεί να βρει κανείς την τύχη. Μέσα από τα τείχη, δεν θα έχει τύχη.